25η Μαρτίου. Πότε θα γιορτάσεις τον Ευαγγελισμό της Ελευθερίας της πατρίδας σου? Πότε θα είσαι εσύ ο πραγματικός επίσημος στην παρέλαση για την εθνική εορτή σου, δίπλα και όχι απέναντι στο στρατό του έθνους σου? Πότε θα αποδώσεις τιμές στους πολεμιστές σου? Είσαι περιορισμένος σε δύο εθνικές εορτές, ενώ ολόκληρος ο χρόνος σου, ο δικός σου, ο ελληνικός ο χρόνος, είναι οδή στους αγώνες των προγόνων μας. Η σκοπούμενη αποσιώπηση των διαχρονικών αγώνων των Ελλήνων και η παρασιώπηση των εγκλημάτων κατά των Ελλήνων δεν σε ενοχλεί? Λες, αυτοί πάλεψαν, αγωνίστηκαν για να είμαι εγώ ελεύθερος. Δεν το λες γιατί το πιστεύεις, αλλά γιατί υποσυνείδητα σου έχουν επιβάλει να το λες. Χειροκροτάς και επεθυμείς όσους έχουν γυρισμένη την πλάτη στον άγνωστο Έλληνα στρατιώτη και στραμμένη την όψη στον σύγχρονο Έλληνα στρατιώτη, που είσαι εσύ ή ο αδελφός σου ή ο γιος σου. Κανένα όνειδος για το ότι η Κύπρος κείται μακράν, ενώ άλλες χώρες κείνται εγγύς σύμφωνα με τη δεσποτεία της συμμαχίας. Το μήνυμα του 21 είναι στην ψυχή σου και όχι στην οθόνη της τηλεόρασης και στα επίσημα διαγγέλματα για παγκόσμια ειρήνη και κοινωνικά δικαιώματα. Όταν ο Κολοκοτρώνης έλεγε φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους, δεν σκεφτόταν διεθνισμό, κατανόηση, ειρήνη στον κόσμο και επιλεκτική αναγνώριση δικαιωμάτων. Και όταν ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος φώναζε στον εαυτό του «Κουράγιο Νικήτα, Τούρκους σφάζεις», δεν σκεφτόταν την καλλιέργεια και την εδραίωση της ελληνοτουρκικής φιλίας. Και όταν ο Δασκαλογιάννης ξεσήκωσε τα σφακιά εναντίον των Τούρκων, εκείνοι δεν τον έγδαραν ζωντανό από ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Είσαι δεσμότης, χωρίς προηγουμένως να έχεις προσφέρει κάτι θετικό, ωφέλιμο ή σπουδαίο. Οι δεσπότες της ελευθερίας σου πανηγυρίζουν σήμερα την ήττα σου. Αφυπνήσου, προετοιμάσου. Θέλει προπαρασκευή ο Ευαγγελισμός της Ελευθερίας των Ελλήνων.